πολιτικοί φύλακες από τις 6 το πρωί κατέλαβαν τον προαύλιο χώρο στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, διαμαρτυρόμενοι για την ένταξή τους στη διαθεσιμότητα. Άντρες των ΜΑΤ τους απομακρύνουν χρησιμοποιώντας ακόμη και χημικά, καθώς οι φύλακες, όπως λέει η ίδια η αστυνομία, δεν συμμορφώθηκαν με την έκκλησή της να απομακρυνθούν από το Υπουργείο. Πανικόβλητοι οι φύλακες βγαίνουν τρέχοντας από το Υπουργείο, ενώ κάποιοι διαδηλωτές παραμένουν σοριασμένοι στο έδαφος, μην μπορώντας να αναπνεύσουν. Μας ξεκάσανε με χημικά, γυναίκες έγκυες, καρκινοπαθείς, με καρδιακά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται ο συνάδελφός μας στο νοσοκομείο από χημικά. Όλοι μεταφέρονται με ασθενοφόρους σε νοσοκομεία. Οι υπόλοιποι διαδηλωτές παραμένουν στη Βασιλίση Σοφίας, απαιτώντας να συναντήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν όμως ο υπουργός φτάνει με το αυτοκίνητό του, κάποιοι από τους συγκεντρωμένους διαδηλωτές τον αντιλαμβάνονται και αρχίζουν να τον αποδοκιμάζουν φραστικά. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης καταφέρνει να φτάσει στο γραφείο του λίγη ώρα μετά, συνοδευόμενος από την προσωπική του ασφάλεια σε μηχανή. Και ενώ εφταμελής αντιπροσωπεία των φυλάκων συναντάται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η ένταση έξω από το Υπουργείο συνεχίζεται. Οι σχολικοί φυλάκες κρατούν κλεισμένη την κυκλοφορία στη Βασιλίση Σοφίας και οι άνδρες των ΜΑΤ στην προσπάθειά τους να ανοίξουν το δρόμο, σέρνουν πάνω στο οδόστρωμα έναν διαδηλωτή. Δύο ακόμη γυναίκες σε κατάσταση πανικού μεταφέρονται στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.